Σήμερα είχαμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε ένα μηχάνημα μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, τον ψηφιακό αγγιογράφο του Εργαστηρίου Ακτινολογίας και του Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας. Ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη και τους συνεργάτες του, τον υπεύθυνο του τομέα υγείας κύριο Βαμβακά, όπως επίσης και όλο το επιτελείο της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και ειδικά το τελευταίο 1,5 χρόνο το τμήμα μας έχει αλλάξει τελείως προσωπικότητα από το πιο, θα λέγαμε, πλημελώς εξοπλισμένο, καθίσταται ως το τέλος του τρέχοντος έτους το καλύτερα εξοπλισμένο στη χώρα, καθότι ήδη έχει εγκατασταθεί υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος με πολύ χαμηλή ακτινική επιβάρυνση στις εξετάσεις και ακολουθεί ο καλύτερος μαγνητικός τομογράφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, καθώς επίσης και ένας καινούργιος αξονικός τομογράφος στα ΤΕΠ, όπου πραγματικά και εκεί θα σωθούν ζωές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει πλέον ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα, το πλέον σύγχρονο στην Ελλάδα, και η μονάδα επεμβατικής τεχνολογίας καθίσταται με αυτό το μηχάνημα ίσως η καλύτερη στον ελλαδικό χώρο και έχει και επίσης και μια αξιοζήλευτη θέση στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι υποχρέωσή μας από την πλευρά της περιφέρειας, μαζί με όλους τους υγειονομικούς που έχουμε στην περιφέρεια και χαιρόμαστε γι' αυτό που συμμετέχουν μέσα στη διοίκηση της περιφέρειας, να μπορούμε να εξοπλίσουμε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, τα κέντρα υγείας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτως ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους κατοίκους της Κρήτης, αλλά και με τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται, γιατί αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί μας. Η σημερινή μέρα είναι μια ακόμα ευχάριστη μέρα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που δείχνει ότι ακόμα και μέσα στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας, η προσπάθεια ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με υπερσύγχρονα μηχανήματα συνεχίζεται και είναι αδιάλειπτη. Η συνεργασία όλων μας, όλης των διοικήσεων αλλά και του υγειονομικού προσωπικού, είναι η αυτή που θα φέρει την επιτυχία για την επόμενη μέρα, για το καλό του Έλληνα πολίτη και ειδικά του κρητικού. Ένας σημαντικός εξοπλισμός για το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας στην υγειονομική μας περιφέρεια, στο τριτοβάθμιο μας νοσοκομείο. Ένας σημαντικός εξοπλισμός, ο οποίος επισφραγίζει την εξαιρετική συνεργασία της υγειονομικής περιφέρειας με την Περιφέρεια Κρήτης και με τη διοίκηση του νοσοκομείου μας. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Λάμπρο Βαμβακά και όλο το επιτελείο της Περιφέρειας Κρήτης. Μια σημαντική μέρα για τη δημόσια υγεία στην Κρήτη, με την κατάσταση και λειτουργία του υπερσύγχρονου ψηφιακού αγγιογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που αναβαθμίζει τις υποφερόμενες υγειονομικές υπηρεσίες των κατοίκων της Κρήτης, ιδιαίτερα με καινοτόμες και πρωτοπόρες θεραπείες που αφορούν τα αγγεία. Ένα μηχάνημα που δεν υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα, όπως είπα και οι προαλήσαντες, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Για τη συνεργασία, τόσο για την απόκτηση αυτού του σημαντικού βιοιατρικού εξοπλισμού, αλλά και για όλη τη συνεργασία όλους αυτούς τους δύσκολους μήνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τη συνεργασία μας και τις προτάσεις που προωθούμε προς το Υπουργείο, που εγκρίνονται και έτσι αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες υγείας στο νησί μας. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υγειονομικούς μας, τόσο στον καθηγητή, τον Απόστολο Καραντάνα, όσο και στον καθηγητή μας, τον κύριο Τσέτη, όπου χρόνια ανέφερε την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του μηχανήματος. Ένα μηχάνημα το οποίο μαζί με την πολύτιμη συνεισφορά των υγειονομικών της Κρήτης μας θα έρθει και θα αναβαθμίσει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο νησί μας, σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι μέσα από τη συνεργασία και τη διοίκηση που έχουμε με την 7η ΥΠΕ, τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης και σήμερα με τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ένα μηχάνημα το οποίο έλειπε από το νησί μας γίνεται πραγματικότητα. Το υπερσύγχρονο αυτό μηχάνημα που βλέπετε πίσω μου έχει τη δυνατότητα, δουλεύοντας σε δύο επίπεδα, να απεικονίσει σχεδόν όλες τις δομές του ανθρωπίνου σώματος και να επιτρέψει στον επεμβατικό ακτινολόγο από μικρές τομές, χωρίς να κάνει ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, να θεραπεύσει πάρα πολλές παθήσεις, μεγάλη γκάμα παθήσεων, μεταξύ των οποίων αγκιακές παθήσεις, όγκους και πάρα πολλές άλλες παθήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ, δεν θα γινόταν αυτό εφικτό χωρίς την βοήθεια και τα άμεσα αντανακλαστικά της περιφέρειας, της διοίκησης του Παγνή, της ΔΥΠΕ, όλοι μαζί και βεβαίως και του καθηγητή του κοινωνικού του κ. Καραντάνα, όλοι μαζί σαν μια γροθιά ενωμένη, συντονισμένη, καταφέραν και πετύχαν αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Συνεπώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κ. Αρναουτάκη, που κατανόησε τα προβλήματά μας, έδωσε λύσεις, τον κ. Βαμβακά που έκανε τις απαραίτητες εισηγήσεις, τη διοίκηση του Παγνή που είναι πάντα δίπλα μας, τη διοίκηση της ΥΠΕ που υλοποιεί όλα τα projects και επίσης θα ευχαριστήσω τον κύριο Τσέτη, τον συνεργάτη μου, πολύτιμο συνεργάτη, ο οποίος διευθύνει τη μονάδα και ο οποίος θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το μηχάνημα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την διοικήτρια της ΥΠΕ και το επιτελείο της ΥΠΕ για την συμπαράστασή της και τη βοήθειά της στην επίτευξη αυτού του έργου και βεβαίως αφήνω τελευταίους τους υπευθύνους του εργαστηρίου, τον καθηγητή κύριο Καραντάνα και τον καθηγητή κύριο Τσέτη. Χάρη σε αυτούς μπορέσαμε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε αυτό το κέντρο, το οποίο είναι το πρότυπο στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό με αυτού του είδους τα μηχανήματα. Συνεχίζουμε, περιμένουμε τις προτάσεις από τα νοσοκομεία και από την 7η ΥΠΕ. Ένα σημαντικό ποσό θα δοθεί για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων και θα ήθελα και από εδώ από το Πανεπιστημιακό να εκφράσω για μία ακόμα φορά τις ευχαριστίες απέναντι και στην 7η ΥΠΕ, στις διοικήσεις των νοσοκομείων, αλλά πάνω απ' όλα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που καθημερινά δίνουν τη μάχη μέσα σε αυτή την πανδημία να μπορούν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Και είμαστε υπερήφανοι στην Κρήτη που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να υπηρετούν το νησί μας. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Βλέπουμε όλα τα μέρη του σώματος, από αγκία, όγκους κτλ.